Σε μαθήματα ειδικότητας εξετάστηκαν σήμερα Τετάρτη 7 Ιουνίου οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Οι εξετάσεις αφορούσαν στα μαθήματα ανατομία, φυσιολογία, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας. Τα θέματα στα δίκτυα υπολογιστών ήταν βατά στο πνεύμα των τελευταίων ετών, με εξαίρεση το Γ1 που είχε χρόνια να πέσει. Σε γενικές γραμμές δεν θα δυσκόλευαν κάποιον που ήταν καλά προετοιμασμένος. Στις αρχές οικονομικής θεωρίας, σύμφωνα με τον μαθηματικό και εκπαιδευτικό των φροντιστηρίων κορυφή, τα σημερινά θέματα κάλυπταν το μεγαλύτερο μέρος της ύλη και ήταν πιο απαιτητικά σε σχέση με πέρυσι. Ειδικά η ομάδα Δέλτα φαίνεται πως δυσκόλεψε αρκετά ακόμη και τους πολύ καλά διαβασμένους μαθητές. Τα θέματα σήμερα ήταν για καλά προετοιμασμένους μαθητές. Τα δύο πρώτα θέματα ήταν σχετικά βατά, δεν είχαν ιδιαίτερες εκπλήξεις. Το τρίτο θέμα είχε κάποια σημεία τα οποία έπρεπε να προσέξουν ιδιαίτερα οι μαθητές. Δηλαδή έπρεπε να έχουν δει κάποιο θέμα αντίστοιχο και να ξέρουν καλά τους ορισμούς που υπήρχαν στο σχολικό βιβλίο και να έχουν και κάποια κριτική σκέψη πάνω σε αυτό. Το θέμα Δέλτα θεωρώ ότι θα δυσκολέψει τους υποψήφιους στον ΕΠΑΛ σήμερα. Εξέταζε πολύ κριτική σκέψη, ήθελε πάρα πολλές πράξεις και να έχουν ετοιμότητα τα παιδιά, δηλαδή να μην είναι πολύ αγχωμένα την ώρα που έπρεπε να αντιμετωπίσουν. Ψύχρεμα, δηλαδή. Ψύχρεμα ακριβώς, να είναι ψύχρεμα, να μπορούν να σκεφτούν εκείνη την ώρα. Από εκεί και πέρα, όποιος είχε την ψυχραιμία αυτή, νομίζω ότι θα μπορέσει να τα καταφέρει. Καλό διάβασμα, καλή προετοιμασία. Εννοείται. Καλή προετοιμασία, γιατί αλλιώς τα θέματα με κριτική σκέψη δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν. Τα παιδιά τα είχατε βάλει σε αυτή τη διαδικασία, κάνοντας εδώ στο φροντιστήριο το μάθημα αυτό? Δηλαδή, τους είπατε ότι πρέπει να σκέφτεστε πολύπλοκα? Ήταν δηλαδή προετοιμασμένα? Ναι. Έχουμε κάνει αντίστοιχα θέματα κριτικής σκέψης κτλ. Και σε δύσκολο επίπεδο, ίσως και σε πιο δύσκολο επίπεδο από αυτά, αλλά και πάλι το τέταρτο θέμα, με την κριτική σκέψη που σας λέω ότι χρειαζόταν, νομίζω θα δυσκολέψει. Ήταν πιο δύσκολο από πέρσι? Θεωρώ, ναι, ότι ήταν πιο δύσκολο από πέρσι. Σε ό,τι αφορά στην ανατομία φυσιολογία, τα φετινά θέματα ήταν μέτριας δυσκολίας και μπορούσαν να θεωρηθούν θέματα που είχαν δουλευτεί, ενώ σε σχέση με πέρυσι ήταν αυξημένης δυσκολίας και σε κάποια υποερωτήματα ζητούνταν αρκετές λεπτομέρειες από το βιβλίο. Η ανατομία ήταν λίγο πιο δύσκολη από πέρυσι. Είχε κάποια σημεία τα οποία ήθελαν πάρα πολύ προσοχή, αν και μέχρι ένα σημείο ήταν βατά και διαβαθμισμένη δυσκολία, αλλά στο Δέλτα είχε αρκετά δύσκολα σημεία. Ήθελε και αυτό δηλαδή πάρα πολύ καλό διάβασμα από πολλές πηγές, ήταν η ερώτηση? Ήθελε αρκετά πραγματάκια μέσα από το βιβλίο, να είναι προετοιμασμένο καλά το παιδί και να είναι ψύχρεμο. Πρέπει να το μάθει απ' έξω δηλαδή όλο το βιβλίο το παιδί? Είναι παπαγαλία τώρα? Δεν είναι μόνο παπαγαλία, είναι και κατανόηση. Γιατί ήταν συνδυαστικά. Οπότε η απλή παπαγαλία δεν βοηθάει 100%. Ήθελε κάποιοι μαθητές για να γράψουν καλά και να πιάσουν έναν πολύ υψηλό βαθμό να είναι πολύ καλά διαβασμένα, να το έχουν βγάλει δηλαδή? Ναι, να το έχουν βγάλει και όχι μόνο μία φορά.